Καλώστε μου, τι κάνετε βρε παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Στους παλιούς μου subscribers θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί είχα πάλι πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο, τουλάχιστον 2 μήνες, και στους καινούριους να συστηθώ, να σας πω ότι είμαι η Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και βλέπετε το βίντεό μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να με βοηθήσετε. Με βλέπετε και ανανεωμένη. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, παρότι έχει αλλάξει το χρώμα των μαλλιών μου. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει, γιατί δεν ξέρω, εγώ τώρα μέσα στα Χριστούγεννα είπα να κάνω μια αλλαγή και να τα ανοίξω τα μαλλιά. Συνήθως αυτό γίνεται το καλοκαίρι. Οπότε ναι, το τόλμησα μετά από πάρα πολύ καιρό που το ήθελα, αλλά φοβόμουν και ελπίζω Παναγία μου να μην καεί όλο μου το μαλλί με αυτό που έκανα. Και που λέτε, έκανα μπαλαγιάζ, έτσι λέγεται αυτή η τεχνική. Δεν είναι sponsor, αλλά γιατί να μην σας το πω, αφού είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το έκανα λοιπόν στο Γάρο και θα σας αφήσω από κάτω το Instagram του να πάτε να τσεκάρετε τη δουλειά του και όλα αυτά, γιατί εγώ έψαχνα πάρα πολύ μέχρι να καταλήξω στο που θα πάω. Τελικά κατέληξα στο Γάρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα και φυσικά θα σας κάνω και update για το πώς πηγαίνει όλο αυτό και τι περιποίηση χρειάζεται αν θέλετε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Όλο το διάστημα που δεν ανέβαζα βίντεο γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι δεν τράβηξα και αυτά που ήθελα όντως να τραβήξω. Για παράδειγμα, ήθελα να τραβήξω ένα βίντεο για το πώς στόλισα εδώ όλο το σπίτι. Αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό, δεν έγινε ποτέ. Θα σας αφήσω βέβαια το στολισμό του σπιτιού και θα σας κάνω tour να δείτε πώς έγινε, αλλά θα το δείτε ολοκληρωμένο και όχι τη διαδικασία. Γιατί έγινε και στο καινούριο σπίτι, αλλά νομίζω όλα δείξαν αλλιώς σε αυτόν τον νέο χώρο. Αυτά τα 4 βιβλία είναι σίγουρα ανάλαφρα βιβλία που μπορείτε σίγουρα να κάνετε δώρο στους ανθρώπους σας τώρα τα Χριστούγεννα. Και χωρίς πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο. Το τελειώνει με εμάς. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να μην κάνω spoil. Θέλω απλά να πω ότι αυτό το βιβλίο πολύ γενικά μιλάει για ενδοοικογενειακή βία. Ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο. Διαπραγματεύεται έναν έρωτα ή μάλλον 2 έρωτες. Και θα το αφήσω αυτό εκεί. Κεντρική πρωταγωνίστρια εδώ είναι η Λίλη. Γιατί λοιπόν να διαβάσετε αυτό εδώ το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσετε γιατί θα νοσταλγήσετε τον εφηβικό σας έρωτα. Να το διαβάσετε γιατί θα ανακαλύψετε ότι η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει οπουδήποτε. Συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Μπορεί να συμβαίνει σε απλούς καθημερινούς κανονικούς ανθρώπους που ούτε σας έχει περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό και να ασκούν ενδοοικογενειακή βία. Θα διαπιστώσετε πάνω στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, το να ξεφύγεις δηλαδή από αυτό, και θέλει πάρα πολύ δύναμη ψυχή. Σου δείχνει και μπαίνει στα παπούτσια αυτού νου που τη βιώνει την ενδοοικογενειακή βία, πώς αισθάνεται, ποιες είναι οι σκέψεις του, και ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Είναι ανάλαφρο με κατανοητή γλώσσα, με έξυπνη πλοκή, με χαρακτήρες αληθινούς, ρεαλιστικούς, ανθρώπους που συναντάς στη ζωή σου οπωσδήποτε κάποια στιγμή, και με δραματικό ύφος. Τα βιβλία της Colleen Hoover έχουν πάντα δράμα. Κυλάει σαν νερό αυτό το βιβλίο. Πιστεύω ότι η αρχή και η γνωριμία με την Colleen Hoover πρέπει να γίνει μέσα από αυτό εδώ το βιβλίο. Αφού λοιπόν διαβάσετε το τελειώνει με εμάς, σίγουρα θα θέλετε να συνεχίσετε με το αρχίζει με εμάς. Ναι, είναι το επόμενο βιβλίο, μόλις βγήκε για την ακρίβεια. Το έβγαλε η Colleen Hoover μετά το τελειώνει με εμάς. Και βασικά είναι λίγο περισσότερο το backstory, αλλά ταυτόχρονα περιπλέκεται με την ζωή της Λίλη τώρα στο παρόν. Είναι λοιπόν η συνέχεια της ιστορίας, πάλι με κατανοητή γλώσσα, πάλι με τους ίδιους χαρακτήρες που πλέον τους έχουμε γνωρίσει από το πρώτο βιβλίο. Τώρα εδώ μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Και βέβαια βλέπουμε και τη ζωή της Λίλη πώς εξελίσσεται και τι γίνεται στη συνέχεια. Δεν είναι όσο συγκλονιστικό είναι το πρώτο βιβλίο, γιατί είναι η συνέχεια. Αλλά άμα σας αρέσει, πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσετε και αυτό. Πάμε στο αγαπημένο μου βιβλίο της Colleen, και αυτό είναι η Σκοτεινή Αγάπη. Εννοείται ότι και αυτό ήταν 64 εβδομάδες από ό,τι λέω εδώ στην λίστα best sellers στο New York Times. Εννοείται ότι πρόκειται για ένα βιβλίο επίσης εύπεπτο, το οποίο διαπραγματεύεται έναν έρωτα,
μεταξύ της Tate και του Miles, είναι οι δύο πρωταγωνιστές, τα δύο κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας, ο οποίος αρχικά στα μάτια μας θα φανεί πολύ τοξικός, θα δούμε πολύ τοξικότητα ανάμεσά τους, θα αποκαλυφθούν μάλλον κάποια μυστικά που ο Miles κρατάει από την Tate και θα καταλάβουμε, ίσως θα δικαιολογήσουμε κάποιες φορές κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η αγάπη δεν είναι πάντα όμορφη, κάποιες φορές αφιερώνεις όλο σου το χρόνο με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, κάπως καλύτερα, τότε πριν καν το καταλάβεις βρίσκεσαι πάλι πίσω, εκεί από που ξεκίνησες, μόνο που κάπου στο μεσοδιάστημα έχεις χάσει την καρδιά σου. Πολύ βακτή. Plot twist και εδώ, το ημερολόγιο της Verity. Plot twist, αυτό θέλω να πω για αυτό το βιβλίο, ότι ανάλογο με αυτό που είχα διαβάσει στο βιβλίο Σιωπηλή ασθενής του Άλεξ Μιχαηλίδης, δεν τα συγκρίνω φυσικά, το μυαλό μου σαν αναγνώστρια πήγαινε σε μία κατεύθυνση και ήρθε η κολλήνα να με πάει στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που περίμενα. Η πρωταγωνίστρια δεν είναι μέσα συγγραφέας και μπαίνουμε και λίγο στο mood όλο αυτό το συγγραφικό και βέβαια εδώ πέρα έχουμε πάλι πολύ σκοτεινή περουκή, έχουμε μυστικά, έχουμε μια ιστορία που πάλι ξετυλίγεται μέσα από ένα ημερολόγιο, από το ημερολόγιο της Verity. Εννοείται έχουμε δράμα και ένα όχι και τόσο happy end, δηλαδή εσείς πώς θα το ερμηνεύσετε και πώς θα το πάρετε. Αν είσαι λάτρης των thriller, των ψυχολογικών thriller, αυτό είναι ένα βιβλίο για σένα. Το συνέστημα και το vibe που έχεις διαβάζοντάς το είναι του φόβου και του τρόμου, μια ανατριχύλα. Πρέπει να το διαβάσεις γιατί φύγει πολλά θέματα. Ξανά για τις τοξικές και τις αρρωστημένες σχέσεις, για την σχέση γονιών με τα παιδιά τους. Να πούμε για την Colleen Hoover ότι έχει γράψει άπειρα μυθιστορήματα και νουβέλες που έχουν γίνει best sellers παγκοσμίως. Εννοείται ότι τα βιβλία τα οποία μόλις είδαμε και συζητήσαμε είναι εύπεπτα βιβλία. Εμένα λοιπόν προσωπικά μου αρέσει να διαβάζω πολλά διαφορετικά είδη βιβλίων. Για μένα το διάβασμα είναι διασκέδαση. Όπως ας πούμε κάποιος θα παίξει PlayStation, θα παίξει τον υπολογιστή, και αυτό το κάνω κάποιες φορές. Έτσι και εγώ χάνομαι στα βιβλία, πόσο μάλλον όταν με συνεπέρνουν, όταν αυτά είναι πολύ καλογραμμένα, έχουν ωραία υπόθεση. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι ακόμα και τα έφυπτα βιβλία έχουν να σου προσφέρουν κάτι. Αυτό που σου προσφέρει το βιβλίο και είναι το πιο σημαντικό και δεν το συνειδητοποιούμε είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στην έκφρασή σου και στο να ξετυλίγεις τις σκέψεις σου και να τις αποτυπώνεις στο χαρτί. Γιατί ξέρετε ότι ο προφορικός λόγος με το γραπτό έχουν τεράστια διαφορά. Οπότε είναι κάτι που το προτείνουμε εμείς οι καθηγητές τους ή άλλους τα παιδιά. Οπότε είναι καλό και για τον εαυτό μας. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εάν θα σας άρεσε αυτό να γίνει μια στήλη στο κανάλι μου όπου θα λέμε για βιβλία. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, μου το έχετε ζητήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και ήθελα πολύ να το κάνω αυτό για εσάς. Επίσης, τώρα τελευταία στο Instagram ανέβαζα story με αυτά τα βιβλία που διάβαζα από Colleen Hoover και μου γραφάνε οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου ότι το έχεις διαβάσει. Κάνε μου review, πες μου πώς σου φαίνεται. Εγώ έχω διαβάσει αυτό και ανταλλάσσαμε απόψεις. Οπότε σκέφτηκα από το να γράφω σε έναν την άποψή μου. Καλύτερα να κάνω ένα βιντεάκι που θα το δουν και οι φίλοι μου και θα ξέρουν ακριβώς την γνώμη μου για τα βιβλία, για κάποια από τα βιβλία της Colleen Hoover. Μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει και πιστεύω ότι μια μεγάλη μερίδα κόσμου ταυτίζεται μαζί της ακριβώς για το γράψιμο της, για το πόσο απλοϊκά γράφει, πόσο καθημερινά, καθημερινό ύφος. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας για αυτά τα βιβλία αν τα έχετε διαβάσει και μην ξεχάσετε να μου κάνετε προτάσεις για το τι άλλο θα μπορούσα να διαβάσω ή αν υπάρχει ένα συγγραφέα συγκεκριμένο που σας έχει συνεπάρει και εσάς και σας αρέσει και θα θέλετε να τον γνωρίσω κι εγώ. Πείτε μου αν θέλετε αυτό να γίνει σειρά στο κανάλι μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως βλέπετε, διαβάζω πάρα πολλά βιβλία και ό,τι υπάρχει στην βιβλιοθήκη μου είναι διαβασμένο, δεν τα έχω για διακόσμηση. Σας ευχαριστώ και πάλι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά!